Κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλά είστε? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω τώρα από αυτό το άμεσο. Έχουν βγει σήμερα, κάνουν κινητοποιήσεις εργαζόμενοι στον τουρισμό και διαμαρτύρονται ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα διέξοδο, διότι οικονομικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις κατά την άποψή σας? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εγώ και στηρίζω και το επιχειρήν στον τουρισμό και τους εργαζόμενους, τους δίνω 533 το μήνα, τους επιδοτώ τις εισφορές τους και μάλιστα μειώνω και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, άρα έμεσα έχουν αύξηση του μισθού τους. Το επιχειρήν στον τουρισμό το ενισχύει σίγουρα η κυβέρνηση και αυτό είναι το δεδομένο. Οι εργαζόμενοι όμως στον τομέα του τουρισμού, οι οποίοι αν θέλει τροφοδότησαν τα προηγούμενα χρόνια με τη δουλειά τους αυτό το θαύμα του τουρισμού και δεν πήραν μερίδιο από τα δυσαιώρητα ύψη των κερδών που είδαμε να τρέχει ο τουρισμός τα προηγούμενα χρόνια, τώρα βρίσκονται σε τεράστια βεβαιότητα και είναι πραγματικά αστείο να λέει η κυβέρνηση, η οποία μάλιστα στους εργαζόμενους του κλάδου που κινητοποιούνται όλο το τελευταίο διάστημα ουσιαστικά αρνείται να συνομιλήσει μαζί τους και είδαμε και τις εικόνες από το Υπουργείο Εργασίας που τους υποδέχθηκε με μάτα αντί για να κουβεντιάσει με τους εργαζόμενους ο Υπουργός Εργασίας. Οι οποίοι μεγάλη μερίδα από αυτούς τους εργαζόμενους δεν έχουν επαναπροσληφθεί. Ζητάνε ουσιαστικά... Να σας πω όμως κάτι. Μου έλεγε, συνόψεις εγώ τις προάλλες, ένας εργαζόμενος ότι πρακτικά δεν τον συμφέρει να επαναπροσληφθεί, διότι ο μισθός του θα είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν που θα πάρει αν είναι σε αναστολή. Μα το ζητούμενο είναι αν θα ζουν με τα ψίχουλα της αναστολής ή αν θα πάρουν ένα μισθό προβληματικό. Καταρχάς και αυτό που διεκδικούν οι εργαζόμενοι του τουρισμού είναι να εφαρμοστούν οι συλλογικές τους συμβάσεις και όχι βέβαια να προσληφθούν με μειώσεις μισθών, όπως προβλέπεται που μπορεί η μείωση των μισθών τους να φτάσει μέχρι και 20%. Αυτές είναι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που νομοθέτησε η κυβέρνηση στο διάστημα της πανδημίας και με αυτούς τους όρους καλεί τους εργαζόμενους που έβαλαν πλάτη όλα τα προηγούμενα χρόνια δουλεύοντας με εξαντλητικά ωράρια και άθλιες συνθήκες για να γίνουν αυτά τα τεράστια κέρδη του τουρισμού των προηγούμενων χρόνων, τους ζητάνε τώρα οι ίδιοι να θυσιάσουν τους μισθούς, τα δικαιώματά τους, να πάνε σε εκπεριτροπή σε εργασία, να πάνε σε μειώσεις μισθών. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αν μια επιχείρηση δεν βγαίνει οικονομικά, σου λέει ήμουν 3 μήνες κλειστός, έχω προβλήματα, δεν θα έχω την πελατεία που είχα, για να μην σας απολύσω και δεν θέλω, ή να μην σας μειώσω το μισθό, αλλά να δουλέψουμε εκπεριτροπής. Και τα υπόλοιπα που θα χάνετε, ένα μεγάλο κομμάτι θα σας το καλύπτει το κράτος μέσω του ΣΟΥΡ που το έχουμε κάνει εμείς στη συνεργασία εδώ. Ναι, βέβαια αυτές οι επιχειρήσεις που σήμερα υποτίθεται έχουν ζημιά, τα προηγούμενα χρόνια είχαν τεράστια κέρδη από τη δουλειά αυτών των εργαζομένων που σήμερα τους βγάζουν στον δρόμο. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί και σε αυτή την κρίση πάλι ζημιωμένοι να βγουν οι εργαζόμενοι και δεν μπορεί υπό την απειλή της απώλειας της δουλειάς να δέχονται συνεχώς μειώσεις μισθών ή τέλος πάντων τη μισοδουλειά που τους προτείνουν ως εναλλακτική. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε η ίση κατανομή των βαρών, δεν μπορεί η ίση κατανομή των βαρών να τη σηκώνουν μια ζωή τα μόνιμα υποζύγια που είναι οι εργαζόμενοι. Γιατί οι εργοδότες του κλάδου και οι μεγάλες επιχειρήσεις του τουρισμού έχουν γράψει τεράστια κέρδη τα προηγούμενα χρόνια και το να περιοριστούν, να το πούμε έτσι, σε ένα βαθμό τα κέρδη τους τώρα δεν μπορεί να είναι η ίδια απώλεια που έχει ένας εργαζόμενος με το να μειώσει το 20% του μισθού του. Δεν μιλάμε για τα ίδια μεγέθη και τέλος πάντων αυτοί είναι που παράγουν όλα αυτά τα χρόνια τον πλούτο που θησαυρίζουν οι επιχειρήσεις. Κυρία Κομινάκα, χθες ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών, είπε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που είναι και ένα προαπαιτούμενο για ελκυστική αγορά εργασίας. Και λέει η κυβέρνηση ότι εγώ μέσω αυτού του τρόπου ενισχύω και τον επιχειρηματία και τον εργαζόμενο ο οποίος έμεσα έχει κέρδη.
Είναι έτσι τα πράγματα ή όχι? Γιατί είναι πολλοί που λένε ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σημαίνει την απόλυτη καταστροφή για τον ή τον εργαζόμενο. Μα φυσικά έτσι είναι, διότι ενώ ότι είναι καταστροφή για τον ίδιο τον εργαζόμενο, γιατί ουσιαστικά και αυτό είναι μια έμεση μείωση του μισθού και όχι αύξηση όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, διότι οι ασφαλιστικές εισφορές σημαίνει απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Άρα και που ήδη είναι γνωστό πόσο δύσκολα σήμερα ένας νέος εργαζόμενος με το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο ουσιαστικά που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια θα μπορέσει τέλος πάντων κάποια στιγμή να βγει στη σύνταξη και πολύ περισσότερο και άλλου είδους δικαιώματα στις παροχές υγείας και λοιπά που πρέπει να έχει σε όλη τη διάρκεια του εργαζόμενου βίου του. Άρα δεν μπορεί να είναι λύση λοιπόν ή να παρουσιάζεται ως όφελος για τους εργαζόμενους η μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών, που και αυτό ουσιαστικά πάλι θα είναι ζημιά για τον ίδιο. Τι κάνει η κυβέρνηση? Ελαφρύνει για ακόμη μια φορά τους εργοδότες, χωρίς βέβαια να εξασφαλίζει τώρα, και είναι αστείο αυτό, να μιλάμε. Βέβαια δεν είναι κακό να τους ελαφρύνει τους εργοδότες, να τους μειώσει το κόστος. Το θέμα είναι αν ο εργαζόμενος μειώνοντας τις ασφαλιστικές του εισφορές θα διατηρήσει τα ίδια του δικαιώματα ασφαλιστικά και στα εξοδοτικά. Αυτό νομίζω ότι είναι βέβαια, τουλάχιστον. Θα σας πει κάποιος, αν ένας είναι καλός νοικοκύρης μπορεί να πάει και να κάνει μια ιδιωτική ασφάλεια που επιτρέπεται και είναι λογικό στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς και προωθείται και από τη λογική της συνύπαρξης δημόσιου τομέα και ιδιωτικού. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο ότι προωθείται. Όμως, για ακόμα μια φορά, προσπαθεί το κράτος να απεκδηθεί από την ευθύνη που έχει, που θα έπρεπε να έχει για να προσφέρει κοινωνική ασφάλιση, που είναι ένα αγαθό και ένα δικαίωμα που έπρεπε να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, και το πετάνει για ακόμα μια φορά και αυτό το τομέα στην ευθύνη του εργαζομένου και στην ατομική ευθύνη, όπως έχουμε δει να γίνονται όλα το τελευταίο διάστημα, η υγεία, η ασφάλεια, όλα αυτά περνάνε στην ατομική ευθύνη. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, δεν κακό παράλληλα με ένα καλό λειτουργικό δημόσιο νοσοκομείο να υπάρχει και μια ιδιωτική και ένα ιδιωτικό, και ο πολίτης επιλέγει ό,τι θέλει. Εδώ πού είναι το κακό? Νομίζω ότι τα παραδείγματα της πανδημίας έδειξαν ότι η συνύπαρξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο σύστημα υγείας κάθε άλλο παρά ενισχυτική προς το δημόσιο σύστημα υγείας είναι, και είδαν πως όταν μπαίνει ως κριτήριο σε αυτούς τους τομείς, τους ευαίσθητους τομείς για την ανθρώπινη ζωή, όταν μπαίνει ως κριτήριο το κέρδος, ότι αυτά σίγουρα δεν μπορούν να λειτουργούν προς όφελος του λαού. Γιατί τα παραδείγματα, ας πούμε, της κλινικής του Περιστέρη, τα παραδείγματα των ιδιωτικών κλινικαρχών που στην περίοδο της πανδημίας για να διαθέσουν τα κρεβάτια τους, για να γίνουν οι κλίνες των ιδιωτικών νοσοκομείων να γίνουν μονάδες θνητικής θεραπείας, ζήταγαν από 800 ευρώ που έπαιρναν μίσθωμα 1.800. Δηλαδή όταν αυτά τα ζητήματα της ανθρώπινης ζωής και υγείας μπαίνουν δίνονται με το κριτήριο του κέρδους, είναι καταστροφικά. Και υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παραδείγματα και στη χώρα μας και διεθνώς που δείχνουν ότι τους κινδύνους που έχει αποδυνάμωση ουσιαστικά και το να περνάνε αυτοί οι τομείς στον ιδιωτικό τομέα και στο κέρδος, τι κινδύνους έχει. Δείτε το παράδειγμα της Αμερικής, που χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαν στον δρόμο τη διάρκεια της πανδημίας και ταυτόχρονα τους χάσανε κάθε δικαίωμα πρόσβασης στην ασφάλιση και στην υγεία. Χιλιάδες πέθαναν στον δρόμο και δυστυχώς ο κατάλογος των νεκρών δεν έχει τέλος με αυτά τα δεδομένα. Άρα όταν περνάει η ασφάλιση και η υγεία των εργαζομένων στο κριτήριο του κέρδους, αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι δεδομένο και έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Κυρία Κομινάκα, κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία για τον προϋορισμό της ΑΟΣ, το κόμμα σας στην ανακοίνωσή του μίλησε ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί συμφέροντα και σχεδιασμούς των αστικών τάξεων των δύο χωρών. Γιατί το λέτε αυτό και γιατί είστε έτσι αρνητικοί σε αυτή τη συμφωνία?
Σίγουρα και προηγούμενες, αν θέλετε, οριοθετήσεις μεταξύ των δύο χωρών της σφαλοκρηπίδας τέλος πάντων, που είχε γίνει και το 1977, ουσιαστικά δεν είναι, ούτε υπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα, γιατί τέτοιου είδους, αν θέλετε, διευθετήσεις γίνονται για τα μονοπόλια της ενέργειας του που δραστηριοποιούνται ή για άλλου είδους, τέλος πάντων, να εξυπηρετούνται άλλου είδους συμφέροντα, αλλά κυρίως δεν περιορίζουν, αν θέλετε, την όξυνση των ανταγωνισμών που υπάρχουν στην περιοχή, και λέμε ότι είναι επικίνδυνοι και δεν είναι, αν θέλετε, συμφωνίες που χρήζουν τέτοιων πανηγυρισμών, γιατί εντάσσονται μέσα σε ένα τέτοιο είδους παζάρι και διευθετήσεις στην περιοχή που εμπλέκονται και με άλλες χώρες και με άλλους. Ναι, αλλά άμα τα συμφέροντα της χώρας εξυπηρετούνται, γιατί να μην μπει κάποιος μέσα σε μια τέτοια διαδικασία? Καταρχάς είναι ένα ερώτημα αν συζητάμε, αν μπορούμε να βλέπουμε μία, να πούμε, τα συμφέροντα της χώρας, ή αν τέλος πάντων τέτοιου είδους συμφωνίες γίνονται για να κερδίζουν μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη της μίας ή της άλλης χώρας. Και απ' την άλλη, αυτού του είδους οι συμφωνίες δεν είναι, όταν λέμε, η ανακοίνωση λέει, δεν είναι, και η θέση μας είναι ότι δεν είναι για πανηγυρισμό και δεν, αν θέλετε, δεν περιορίζουν, γιατί έγινε και μια προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης να παρουσιαστεί ως ένα μήνυμα προς την Τουρκία, και ότι αν θέλετε μια τέτοια είδους συμφωνία θα αποτελέσει και πρόδρομο για αντίστοιχη συμφωνία που μπορεί να γίνει με την περίπτωση της Τουρκίας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ισχύει ο μύθος που προσπαθεί να παρουσιαστεί της απομονωμένης Τουρκίας ή τέτοιου είδους, αν θέλετε, συμφωνίες ότι εξυπηρετούν ή δίνουν μηνύματα προς την τουρκική πλευρά για να εξασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, γιατί την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι χώρες αυτές με κάθε τρόπο κάνουν καθαρό ότι έχουν αντίστοιχα συμφέροντα ή προσπαθούν να κρατήσουν το δυτικό στρατόπεδο όπως παρουσιάζεται και την τουρκική πλευρά, και άρα προσπαθούν να αναπτύξουν αντίστοιχες συμφωνίες και έχουν τεράστια συμφέροντα με την τουρκική πλευρά, την οποία στηρίζουν, αν θέλετε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και στις διεκδικήσεις τους. Και τέτοιο ήταν και το παράδειγμα της τάσης της Ιταλίας στην περίοδο, στο απαράδεκτο τουρκο-λιβικό σύμφωνο, που ουσιαστικά προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες, σωστά. Κυρία Κομινάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να είστε καλά. Γεια σας.